είναι ο κύριος Κώστας Φασουλάκης, αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού. Καλησπέρα σας, κύριε Φασουλάκη. Καλησπέρα, και εκ των συνεργατών στην ομάδα του Νίκου Ανδρουλάκη. Οπότε νομίζω ότι τώρα έχει πλέον ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ήταν μια μάχη που δόθηκε με νικηφόρα έκβαση. Ήταν μια σπουδαία μάχη, σημαντική για το χώρο καταρχήν, γιατί πολύ ψηλή συμμετοχή σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες ελπίδες οι οποίες έχουν αποθεί στο κίνημα αλλαγής και στον Νίκο τον Ανδρουλάκη από σήμερα. Mm-hmm. Είναι μια στιγμή σημαντική για το χώρο, όπως είπατε πολύ σωστά και πριν που σας παρακολουθούσα, γιατί η μαζική συμμετοχή και στο δεύτερο γύρο, η αρκετά καλή συμμετοχή, έχει να κάνει με την ανάγκη που θέλει ο κόσμος για ένα ισχυρό κίνημα αλλαγής. Νομίζω ότι γυρίζει σελίδα. Η ανάγκη της ανανέωσης εκφράστηκε αυτή την Κυριακή. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πάρα πολύ δουλειά μπροστά του το επόμενο διάστημα να ανασυγκροτήσει το χώρο και ουσιαστικά, γιατί δεν έχει πολύ μεγάλη, δεν έχει πάρα πολύ μεγάλο χρόνο για να το κάνει αυτό. Mm-hmm. Τα θέματα τα οποία υπάρχουν στη χώρα είναι πολύ μεγάλα. Μια σοβαρή, υπεύθυνη και ουσιαστική αντιπολίτευση είναι ο στόχος του κινήματος αλλαγής. Και μια ανεξάρτητη πορεία, βέβαια, που έτσι όλο αυτό το διάστημα και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πει. Κύριε Φασουλάκη, με ποιο τρόπο θεωρείτε ότι αυτή η παρακαταθήκη της εσωκομματικής αναμέτρησης μπορεί να εξαργυρωθεί πολιτικά, με ορίζοντα βεβαίως τις εθνικές κάλπες? Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο έχει σημασία, αυτό που λέει και ο νέος πρόεδρος, είναι ότι από τη βάση πια πρέπει να υπάρξει διαδικασία της οργάνωσης, της σωστής το άνοιγμα του κόμματος στην κοινωνία και με ένας γρήγορος τρόπος να παρουσιάσουμε μια εναλλακτική πρόταση, γιατί τα κόμματα πρέπει να υπάρχουν, κυρίως πρέπει να παραθέτουν τις απόψεις τους, τις ιδέες τους, τους στόχους τους και οι πολίτες να έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα. Οπότε ο χρόνος ο οποίος ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει μπροστά του δεν είναι πολύ μεγάλος, με την έννοια ότι έχουμε γεγονότα μπροστά μας. Το επόμενο χρόνος θα είναι ένας χρόνος εξελίξεων, mm-hmm. κατά την άποψή μας, και αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει ταχύτατα από αύριο το πρωί, να οργανώσει το κόμμα, να επενδύσει με την καλή σε αυτή την παρακαταθήκη της μεγάλης συμμετοχής, γιατί έχει σημασία αυτή η συμμετοχή. Αυτός ο κόσμος ήρθε και περιμένει κάτι που δεν είδε, πρέπει να διαψευστεί. Οι προσδοκίες είναι πάρα πολλές, η δουλειά είναι πάρα πολλή η οποία πρέπει να γίνει. Και νομίζω ότι υπάρχει ένα ισχυρό επιτελείο. Οι νέοι άνθρωποι μας είπαν ότι θέλουν να δουν μια διαφορετική πρόταση από αυτή που, εν πάση περιπτώσει, τα τελευταία χρόνια υπάρχει. Χτίζοντας βέβαια πάνω σε μια ουσιαστική δουλειά που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια, γιατί πρέπει να πούμε ότι το κίνημα αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ, ήταν αυτό το οποίο πολλά χρόνια πια είχε αντιμετωπίσει πολλά θέματα. Πλήρωσε κατά την άποψή μας ένα δυσανάλογο τίμημα από αυτήν την κρίση και νομίζω ότι είναι η στιγμή που το ΠΑΣΟΚ μπορεί να επανέρθει και να δώσει σημαντικά αποτελέσματα μέσα από ένα προγραμματικό λόγο που πρέπει να αναδείξει. Άρα καλείται ο νέος πρόεδρος να δώσει το στίγμα του, το πολιτικό του αποτύπωμα και βεβαίως να διαχειριστεί έτσι όλο αυτό το ενδιαφέρον το οποίο συγκέντρωσε η εκλογική αναμέτρηση και αυτό το μεγάλο ποσοστό που του χάρισαν οι ψηφοφόροι. Γιατί είδαμε και το 2017 ένα αρκετά μεγάλο αριθμό ψηφοφόρων να πηγαίνει στην κάλπη, αλλά μετέπειτα να μην μεταφράζεται στις κάλπες στις εθνικές. Ακριβώς αυτή είναι μια πρόκληση. Θα συμφωνήσω μαζί σας, κυρία Τερζάκη, και αυτός είναι ο νέος στόχος του νέου προέδρου, να μπορέσει και πρέπει να γίνει αυτό. Αυτή τη σημαντική συμμετοχή που ο κόσμος ήρθε και είπε ότι έχουμε ελπίδες, περιμένουμε από το κίνημα αλλαγής κάποια πράγματα, να μπορέσει να σηματοδοτήσει ένα νέο ξεκίνημα, αλλά κυρίως να μπορέσει να μετασαρκώσει και να, αν θέλετε, να επενδύσει πάνω σε αυτή τη συμμετοχή και σε αυτή την εντολή που πήρε σήμερα από τους πολίτες της χώρας με αυτό το σημαντικό ποσοστό. Κύριε Φασουλάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.